Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι Face Yoga with Αρετή Καφαντάρη. Λοιπόν, σήμερα έχω απολογισμό του 2022. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να κάνω αυτόν τον απολογισμό, γιατί έψαχνα να βρω ποια ήταν τα 10 αγαπημένα μου πράγματα σχετικά, καταλαβαίνετε, με αυτό που κάνουμε, του 2022. Απολογισμός. Δεν μου ήταν πάρα πολύ εύκολο, γιατί έχω πάνω από 10. Αλλά δεν πειράζει, έκανα ένα short list για να μην κάνω αυτό το βίντεο 500 ώρες και βαρεθείτε, να σας πω τι ήταν για μένα σταθμός το 2022 σε κομμάτι face yoga, εννοείται, σε skincare, σε συνήθειες κτλ. Πάμε να ξεκινήσω. Φυσικά, θα ξεκινήσω. Τα έχω ανακατηγορίες καταρχήν, έτσι, δεν είναι το πρώτο και το 10 και αυτά. Και τα 10 έχουν την ίδια δύναμη. Εντάξει, νούμερα θα βάλω το face yoga, όπως καταλαβαίνετε, εννοείται. Λοιπόν, νούμερο 1 είναι το πρόγραμμα 6 εβδομάδων Natural Face Lifting. Ξέρετε ότι ήταν τεράστιο σταθμός για μένα το ότι έφτιαξα και κατάφερα να φτιάξω ένα τόσο αποτελεσματικό πρόγραμμα, το οποίο είναι πιστοποιημένο από το εξωτερικό πρόγραμμα για την αποτελεσματικότητά του. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, πάρα πολύ περήφανη κτλ. Το πρόγραμμα αυτό είναι, θα το βρείτε στο www.faceyogaforall.gr. Πάμε να δούμε λίγο τι λέει αυτό το προγραμματάκι. Επόμενο που φεύγω από τη face yoga, μπαίνω σε μια άλλη κατηγορία, που η άλλη κατηγορία είναι το αγαπημένο μας skincare. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια προϊόντα ήταν αυτά που εμένα έτσι με ξετρέλανα το 2022. Λοιπόν, ξεκινάω από το ταχόλα εδώ, από το πρώτο προϊόν, ζευγαράκι, το οποίο είναι Environ, είναι το Mela Fade Serum, έχω και το toner, αλλά τώρα πρέπει να φέρω 3 προϊόντακια. Αυτό το προϊόν, το οποίο πολύ γυαλίζει, τη βρήκα εγώ τη θέση του, ωραία. Λοιπόν, είναι αυτό το προϊόν το οποίο αγάπησα γιατί κατάφερε, όπως έχετε δει και σε post, να πάτε στο Instagram, Αρετή Καφαντάρη, να δείτε το τελευταίο, σχεδόν τελευταίο, τα τελευταία πάντως post, το πώς στην τελευταία ανάλυση του δέρματός μου έχουν μειωθεί οι πανάδες μου εξαιρετικά και ξαναλέω ότι ήταν δύσκολο, το ξαναλέω γιατί το έπαιξα προηγούμενα βίντεο, ήταν δύσκολο case να φύγουν γιατί είναι ορμονοεξαρτώμενες, είναι από ορμόνες τις οποίες παίρνω, άρα ήταν αρκετά δύσκολο να φύγουν αυτές οι πανάδες, αλλά έκανε το θαύμα του αυτό το δίδυμο. Αυτό λοιπόν ήταν το δίδυμο που με έχει απαλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις πανάδες μου. Αλλά το προϊόν το οποίο σας έχω τρελάνει, έχω κάνει live, το έχετε δει, το έχετε ξαναδεί, κάποια στιγμή μου λέτε αμάν πια τι έχεις πάθει με αυτό το προϊόν. Εδώ. Environ 3D Synergé Filler Cream. Έχει γίνει ένα φανταστικό στο Instagram live, να πάτε να το δείτε, με την Μπάρμπαρα που είναι εκπαιδεύτρια της Environ, όπου μας εξηγεί γιατί αυτή η κρέμα είναι η κρέμα η οποία ήρθε από το μέλλον. Είναι η κρέμα που καταφέρνει να βοηθήσει το δέρμα να φτιάξει το δικό του υαλουρονικό. Λοιπόν, η ιστορία με αυτή την κρέμα, θα την ακούσετε και σε αυτό το live, λέει ότι εγώ που κάνω face yoga χρησιμοποιώ τις κρέμες μου όλα μια χαρά. Ξαφνικά ξεκινάω να δοκιμάζω αυτή την κρέμα. Όχι ότι δεν μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά ήταν μία κρέμα ακόμα. Ξαφνικά, το πρόσωπό μου αρχίζει να γεμίζει. Λέω, τι γίνεται εδώ. Δεν μπορεί να είναι από τη face yoga, γιατί κάνω τα ίδια, δεν μπορεί να είναι από τα συμπληρώματα, γιατί πάτε τα έπαιρνα. Και συνειδητοποιώ ότι αυτό εδώ το προϊόν έχει κάνει το θαύμα του και έχει δώσει όγκο στο δέρμα μας. Γιατί αυτό είναι. Το προϊόν αυτό δίνει όγκο στο δέρμα και φυσικά μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, και για μένα αυτό ήταν φανταστικό, αν και χρησιμοποιώ Environ, με όλα τα άλλα προϊόντα τα οποία έχετε στην δική σας ρουτίνα. Πάει και αυτό. Το άλλο είναι
Εδώ. Η κρέμα λεμού. Η φανταστική αυτή κρέμα λεμού είναι μία κρέμα πολύ 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 αγαπημένη μου, πολύ πολύ αγαπημένη μου, η οποία αυτή κρέμα είναι κρέμα λεμού. Σας την έχω ξαναδείξει και αυτή στο Instagram, η οποία, κοιτάξτε να την κάνει σε... κάνει εδώ, το οποίο με ξετρελαίνει. Με ξετρελαίνει. Είναι μια φανταστική κρέμα λεμού και ξέρετε ότι έχω πολύ μεγάλη μανία με τις κρέμες λεμού. Άρα αυτή είναι πραγματικά καταπληκτική κρέμα λεμού. Τουπ, τουπ. Τελειώσαμε, τελειώσαμε. Ωραία. Το άλλο προϊόν το οποίο έχω εδώ είναι, καθίστε δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά, είναι Jane Iridal. Ωραία. Και είναι αυτό το πολύ διακριτικό make-up που φοράω και αγαπώ, διότι και εδώ αυτές οι μικροκάψουλες έχουν μέσα γυαλουρονικό. Είναι ένα φανταστικό προϊόν, το αγαπάω. Νομίζω ότι αν κάποια στιγμή στη ζωή μου χρειάζομαι να βάλω λίγο make-up, όπως τώρα που κάνω αυτά τα βίντεο, αυτό που χρησιμοποιώ είναι αυτό εδώ το προϊόν, το αγαπώ, είναι δικό μου, το λατρεύω. Και νομίζω ότι ποτέ δεν θα το αποχωριστώ. Μου είπανε πρόσφατο ότι λέει το αλλάξαμε. Τρόμαξα. Λέω Παναγία μου, όταν εσύ αγαπάς κάποιο προϊόν, καταργείται. Όχι, ευτυχώς δεν καταργείται και άλλαξε. Όλα δεν με πειράζει. Το ίδιο καλό φαντάζομαι ότι θα είναι και αυτό. Λοιπόν. Βλεφαρίδες έχω εδώ. Ρεβιταλάς. Ωραία. Ρεβιταλάς. Εδώ, φανταστικό. Περιμένετε. Να το. Το βρήκαμε. Το βρήκα. Ρεβιταλάς είναι ο ροζ για τις βλεφαρίδες. Τώρα συνειδητοποιήσω ότι δεν έχω βάλει μάσκαρα. Όχι, δεν έχω βάλει μάσκαρα για αυτό το βίντεο. Δεν πειράζει όμως. Ο λόγος που δεν έχω βάλει μάσκαρα δεν είναι αυτός. Τώρα το κατάλαβα, αλλά δεν έχει σημασία. Η αλήθεια πάντως είναι ότι δεν νιώθω την ανάγκη πια να βάλω καμία μάσκαρα. Όχι ότι φόραγα ιδιαίτερα πολύ μάσκαρα, διότι έχω πάρει ένα φανταστικό όγκο στις βλεφαρίδες μου. Άρα για όλο αυτό εδώ. Το κάδρο που λέω εγώ του προσώπου, έχω δύο πολύ αγαπημένα μου προϊόντα. Ένα είναι για τον όγκο στις βλεφαρίδες Revitalas και το δεύτερο είναι αυτό που φτιάχνω τα φρυδάκια μου. Πολύ αγαπημένο, καθώς θα βάλω και λίγο. Πολύ, πολύ αγαπημένο μου προϊόν. Πάρα πολύ. Αυτό εδώ το βάζω κάθε βράδυ. Αυτό βρίσκεται μόνιμα μέσα στην τσαντούλα μου. Πάμε λοιπόν με τα προϊοντάκια τα φανταστικά του 2022 και πάω σε κάτι λίγο διαφορετικό, το οποίο φαντάζεστε, δεν το έχω μαζί μου, αλλά το έχω δίπλα μου, εδώ είναι το μαγικό μου κουτάκι που έχει όλα μέσα τα εργαλεία του μασάζ, τα οποία τι άλλο θα ήταν από τα μανιταράκια μου. Μανιταράκια για μασάζ, τα λατρεύω, είναι φοβερά ξεκούραστα, είναι τα αγαπημένα μου. Πάλι έχω... Αχ ναι, είχαμε κάνει ένα live και δεν είχε σωθεί αυτό. Τέλος πάντων, τα μανιταράκια... Κάνουμε άλλο ένα live. Τώρα που το σκέφτομαι, γιατί να μην κάνουμε άλλο ένα live. Τα μανιταράκια αυτά, εγώ τα παίρνω από το L-Beauty. Έχω βρει εκεί lbeauty.gr. Θα σας βάλω το link κάπου εδώ. Για μένα είναι τα... γιατί έχω πάρει πολλά. Έχω καταστρέψει ακόμα περισσότερα. Είναι το αγαπημένο μου εργαλείο μασάζ, τουλάχιστον για το 2022. Το 2023 δεν ξέρω τι θα σας πω. Αλλά για το 2022 σίγουρα είναι αυτό. Και μένουν ακόμα δύο πραγματάκια, μάλιστα. Λοιπόν, το ένα πραγματάκι είναι αυτό εδώ, το φανταστικό βιβλίο. Μπορεί κάτω να σας βγαίνει και ένα τέτοιο που μετράει το χρόνο. Εννοήστε το. Λοιπόν, αυτό λέγεται Midnight Library, ξέρω ότι έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά. Τώρα λέγεται Βιβλιοθήκη του Μεσονυχτίου, τα μεσάνυχτα στη βιβλιοθήκη, δεν ξέρω πώς μπορεί να λέγεται. Εδώ είναι αυτό το βιβλίο, το οποίο δεν είναι το ωραιότερο βιβλίο που έχω διαβάσει. Έχω διαβάσει πολύ ωραιότερα βιβλία, αλλά είναι ένα βιβλίο το οποίο, δεν θα σας το πω γιατί θέλω να το διαβάσετε, έχει πάρα πολλές διαφορετικές εκδοχές της ζωής που θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Άρα είναι αυτό που θέλει να πει αυτό το βιβλίο που το σηματοδοτώ ως το βιβλίο που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση το 2022 και φυσικά δεν φανταζόσαστε ότι εγώ μπορώ να κάνω βίντεο που αν δείξω βιβλίο. Όχι, έτσι, δεν γίνεται. Δύο σας είπα, έχω ακόμα τρία. Δεν γίνεται αυτό, όχι. Διότι το...
Το βιβλίο για μένα είναι το βιβλίο. Είμαι φοβερή βιβλιοφάγος, διαβάζω σχεδόν κάθε βράδυ. Τα μεσημέρια προσπαθώ, δεν τα καταφέρνω. Το Σαββατοκύριακο νομίζω διαβάζω. Νομίζω ότι τα βιβλία από μικρή, μου πεις τι μας νοιάζει εμάς, θα σας πω όμως τον πόνο μου, ήταν ο τρόπος μου να ταξιδεύω. Τώρα ταξιδεύω φυσικά. Παίρνω το αεροπλάνο, αλλάζω χώρες, μετακινούμαι από τη μια χώρα στην άλλη, δεν είναι πρόβλημα. Τα βιβλία όμως είναι ο καλύτερος τρόπος διαφυγής μου στην καθημερινότητά μου. Έχω δύο ακόμα. Αγαπημένα πράγματα για το 22. Πρώτο τελευταίο, θα σας βάλω τις φανταστικές βόλτες με το σκύλο. Εδώ βλέπετε διάφορες φωτογραφίες που σας έχω βγάλει κατά καιρούς, που έχω ανεβάσει στο Instagram. Αυτός είναι ο φανταστικός μου σκύλος, ο Σκούμπι. Είναι η στιγμή, η ωραιότερη στιγμή της μέρας μου, η ώρα που βγάζω βόλτα το σκύλο και ακούω τα podcast, ακούω διάφορα πράγματα και νομίζω ότι απολαμβάνω πάρα πολύ και ηρεμώ. Και το τελευταίο όχι σε σειρά, γιατί μπορεί να σας πω μετά τη Facebook ότι θα το βάζα και δεύτερο, είναι η συνήθεια η οποία εγώ η κατάφερα να υιοθετήσω το 22, το έχω ξεκινήσει από την καραντίνα, το πήγαινα, το έφερα, δεν το έχω καταφέρει. Το 22 νομίζω ότι το κατάφερα στο μεγαλύτερο βαθμό και αυτό είναι περίπου 1,5 με 2 ώρες πριν κοιμηθώ, κατεβάζω ρυθμούς, δηλαδή χαμηλώνω τα φώτα μου, ανάβω κεράκια, βάζω μια χαλαρωτική μουσική, κλείνω το κινητό μου, ωραία, κλείνω το κινητό μου, άρα αν θέλετε κάτι το βράδυ ξέρω ότι δεν με βρείτε σίγουρα. Ανοίγω το βιβλίο μου, ακούω μουσική, κάνω διαλογισμό, δεν κάνω όλα αυτά μαζί, όχι. Μία μέρα κάνω το ένα, μία μέρα κάνω το άλλο. Ακούω podcast, ακούω βιβλία, κάνω κάτι το οποίο με χαλαρώνει πάρα μα πάρα πολύ. Αυτό το έχω διαβάσει πολλές φορές, είχα ακούσει πόσο σημαντικό είναι, προσπαθούσα να το κάνω τίποτα, δεν γινότανε. Το 2022 νομίζω ότι το πέτυχα αρκετές μέρες. Τουλάχιστον μεσοβδόμαδα το πετύχαινα σχεδόν όλες τις μέρες. Και είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα κρατήσω και το 23. Τώρα ποια θα είναι η καινούργια συνήθεια του 23 που θα σας πω του χρόνου, δεν ξέρω. Αυτά ήταν τα πράγματα τα οποία όλα εδώ μαζί με έκαναν να θέλω να κάνω μία λίστα για το 23, για όλα τα αγαπημένα μου πράγματα. Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου και σε αυτό το βίντεο. Βάζω ένα μικρό αστεράκι γιατί μου στέλνουν κάτι μηνύματα ότι δεν μας έχεις πει καθόλου για την οικογένειά σου κτλ. Καταρχήν έχω κάνει ένα Q&A που θα σας το κάνω link, αλλά εννοείται ότι η σταθερή αξία του πιο αγαπημένου πράγματος όλες τις χρονιές είναι η οικογένειά μου. Είναι όμως επιλογή μου να μην την εκθέτω πολύ στα social media. Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας δω στο επόμενο βίντεο Face Yoga, το οποίο θα έχει ασκήσεις. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε να πάτε να κάνετε ένα πέρασμα από αυτό το καινούριο πρόγραμμα, τη μεγάλη μου περηφάνεια, που όταν το ξεκινήσετε θα δείτε το πρόσωπό σας να αλλάζει και τότε θα καταλάβετε τι έλεγε η αρετή. 6 Weeks Natural Face Lifting. Σας φιλώ! Ακούσατε και ένα τέτοιο, είναι πίσω ο σκύλος. Σας φιλώ! Γεια σας!